Οι πόλοι τη Λαμία και το Χαλκιοπούλιο κλειστό γυμναστήριο φιλοξενούν το Σαββατοκύριακο 1η και 2 Οκτωβρίου το 7ο Πανελληνίο Πρωτάθλημα Αισθητική Ομαδική Γυμναστική. Και γι' αυτό το λόγο μαζί μα βρίσκονται ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Γιώργο Βαϊόπουλο και η προπονήτρια τη Ακαδημία Εθνική Γυμναστική και Χορού Λαμία, Άννα Ρούλια, που θα μα πούν περισσότερα για τη διοργάνωση. Σα καλωσορίζω στο Σάρκετρικη Ελλάδα για πρώτη φορά έρχεστε αν και στα κυρία Ρούλια, από το Μοσχοχώρι η καταγωγή σας. Μάλιστα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα από την κυρία της ε, παρέας. Πώς αισθάνεστε λοιπόν που η Ακαδημία Ρυθμικής ε, Γυμναστικής και Χορού συνδιοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα εδώ στην πόλη της Λαμίας, στη δική μας πόλη. Mm -hmm. Καλησπέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που η Ελληνική Ομοσπονδία Εισθητική Ομαδική Γυμναστική ανέθεσε στην Ακαδημία Ρυθμική Γυμναστικής και Χορού Λαμία το 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αισθητικής Ομαδική Γυμναστικής. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενε που θα συμμετέχουμε στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. ο σύλλογός μας συμμετέχει με τέσσερις ομάδες, σε ηλικιακέ κατηγορίες 6-8 ετών, 8-10 ετών, 10-12 ετών και 14-16 ετών. Θέλω να πιστεύω ότι η πόλη της Λαμίας θα στηρίξει τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Καλώ όλους τους συμπολίτες μας να παρευρεθούν και το Σάββατο και την Κυριακή να χειροκροτήσουν όλα τα παιδιά και όλες τις αθλήτριες, καθώς να σημειώσω ότι ε, συγκεκριμένη διοργάνωση δεν έχει ξαναγίνει στην πόλη της Λαμίας ναι, και γίνεται για πρώτη ε. φορά και αυτό λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερα ευχάριστο γεγονός. Πολύ μικρέ ηλικίε και είναι ελπιδοφόρο αυτό για τα παιδιά, για του μικρού μα φίλου. Κύριε Βαϊόπουλε, εσεί τι έχετε να πείτε, γιατί επιλέξατε την πόλη τη Λαμία, αλήθεια. Καταρχά, καλησπέρα. καλησπέρα. Ε, Φέτο είναι η χρονιά τη Λαμίας. Η Ελληνική Ομοσπονδία mm -hmm. η Εσθητική Ομαδική Γυμναστική επέλεξε δύο φορέ την πόλη της Λαμίας. Το Μάρτιο είχαμε εδώ το Πανελλήνιο Σεμινάριο Κρητών Προπονητών του συγκεκριμένου αγωνίσματος και έτσι δώσαμε και την ευκαιρία για την πόλη της, Λα... της Λαμίας να γίνουν και οι Πανελλήνιοι... Να πούμε ότι είστε Λαρισαίος. Ναι, είμαι Λαρισαίος. Είστε Δίπλα εκείνος είμαστε... που έφερε το άφημα αυτό στα φώτα εδώ στη χώρα μας με την Ομοσπονδία ιδρύεται το 2014. Ναι, Αυτή το να 2014 σε μια κίνηση που κάναμε εγώ μαζί με το Σωματείο της Γυμναστικής Ένωσης Λάρισσας mm -hmm. στη Λάρισα, φέραμε για πρώτη φορά το άθλημα στην Ελλάδα. Σιγά σιγά ενταχθήκαν αρκετά σωματεία, σήμερα παριθμούμε πάνω από 47. Από τα είναι, βασικά... Αυτό ήθελα να σας πόσα σωματεία είναι, 40, περισσότερο περίπου 47, σωματεία είμαστε. Μπορεί από να τα... πάρα πολύ καλή δουλειά, θα έλεγα. Έτσι. Πιστεύω ότι κάνουμε μια μπορεί καλή δουλειά. Μπορεί, μπορεί να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Σιγά σιγά οργανωνόμαστε. Mm. Οι Αδελφέ Ρούλια εδώ, η Νατάσα και η Άννα, η Άννα και η Νατάσα. Ε, είναι από τα πρώτα σωματεία που ασχοληθήκαν ε, στην Ελλάδα και αυτά με την αισθητική ομαδική γυμναστική. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας μας και γι' αυτό τιμούμε και την πόλη της Λαμίας εδώ. Κύριε Ρούλια, γιατί, γιατί να σου να κόρης με την αισθητική ομαδική γυμναστική η αισθητική ομαδική γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ δημοφιλέ άθλημα πλέον στη χώρα μα, υψηλού επίπεδου. Συνδυάζει τέχνη, έκφραση, χάρη στην κίνηση. Να σημειώσω ότι ε, οι κινήσει που χρησιμοποιεί είναι ιδιαίτερα ευχάριστε για τα παιδιά, όπω ισορροπίε, κυματισμού, στροφέ, άλματα, κάνοντά το ξεχωριστό και ιδιαίτερα αγαπητό. Ε, ε, είναι ομαδικό άθλημα. Και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που ακόμα και μικρέ ηλικίε, δηλαδή από 6 ετών, μπορεί ένα παιδάκι να ασχοληθεί με την αισθητική ομαδική Δεν γυμναστική. Υπάρχει όριο ηλικία από 6 ετών μέχρι. Από 6 ετών μέχρι 16 ετών το ανώτερο. Από 6 ω άπειρο. άπειρο. Αρκεί να αντέχουν οι αθλήτριε να ασχοληθούν. Και το Βέβαια... θέμα είναι να διαδοθεί έτσι και το άθλημα αυτό στην Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα στην επαρχία να διαδοθεί. Πώ το υποδέχεται ο κόσμο. σα ίσα θα έλεγα ότι η επαρχία είναι πιο αναπτυγμένη στο άθλημα από τη Βέρεια και μέχρι mm. τους Μολάους του Μολάου στην Πελοπόννησο. Έχουμε σωματεία. Και πόσο παλιό είναι αυτό το άθλημα παγκοσμίω. Το άθλημα ξεκίνησε το 1932 από τι βόρειε σκανδιναβικέ βασικά χώρε. Παρμένο από εδώ είναι το mm -hmm. ερώτημα, mm -hmm. παρμένο από τα αγκία και μάρμαρα αρχαία ελληνικά. Τα ελληνικά ναι. Τα οποία οι Βόροι το πήρανε, το κάνανε στην αρχή άθλημα το οποίο λεγόταν Γυμναστική για Γυναίκε, και από το 1932 και μετά άρχισε σιγά-σιγά να αναπτύσσεται. Το 1992 ξεκίνησαν οι πρώτοι διεθνεί αγώνε σε παγκόσμιο επίπεδο, και το 2003 έγινε η Παγκόσμια Ομοσπονδία, όπου είμαστε. Και εμεί, η Ελλάδα, είμαστε αλφα-μέμπερ και το... προσωπούμε το... Το top-class, μια... είμαστε στην πρώτη, πρώτη κατηγορία. Τα τελευταία οκτώ χρόνια από, τότε, Να, πρέ, από την, την πρώτη τμή... στιγμή. Και μια και μιλήσαμε για αρχαία Ελλάδα, δεν είναι ολυμπιακό άθλημα ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα άθλημα που Γίν... προσένταξε. Ε. Γίνονται έτσι. προσπάθειες ενέργειες. Το 2019, το 2019 α, έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις α, για ένταξη του αθλήματος α, στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε. Η, η κάπου η, η, Ομοσπονδία, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, σε ποσοστώσεις ανδρών γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, που ξέρετε, mm. και ε, μας αλλάζουν, επειδή ήταν πολύ φαντασμαγορικό το άθλημα, Αλλάζουν κάποιε κώδικε, κάποιο στυλ. Γίνεται πιο απλό. Είναι πιο φάντεζε δηλαδή από άλλα έτσι, αφήματα τη ρυθμική. Όπω εμεί το γνωρίσαμε στην αρχή, γιατί εγώ το γνωρίζω από το 2007, είναι πάρα πάρα πολύ φαντασμογορικό, θα έλεγα. Έχει μέσα πετάγματα, έχει πολλά πράγματα. Θα Σας καλούμε λοιπόν να το δείτε από κοντά mm. για τι να δείτε να. Ε, να έρθει, πόσο γιατί όμορφο είναι. Θα έχει ενδιαφέρον, είναι όμορφο. Να. Κυρία Ρούλια, τι θα θέλατε να πείτε, Γιατί εσεί κάνετε μπαμ τώρα έτσι, ότι ασχολείστε <laughs> με την γυμναστική, είστε μια κούκλα. Ε, Ευχαριστώ θα πολύ να για να τα καλά σα λόγια. Ε, θα ήθελα να συμπληρώσω κι εγώ με τη σειρά μου ότι καλούμε. Όλου του πολίτε τη Λαμία, από μικρή ηλικία μέχρι όσο ηλικία ε, έχει ο καθένα. Του καλούμε λοιπόν το Σάββατο 1 Οκτωβρίου και Κυριακή 2 Οκτωβρίου στο κλειστό Χαλκιοπούλιο Γήπεδο να δουν αυτό το υπέροχο άθλημα από κοντά, να θαυμάσουν τι μικρέ και μεγαλύτερε αθλήτριές μα και να δουν ε, τα παιδιά πόσο όμορφο είναι καταρχήν να βρίσκεσαι κοντά στον αθλητισμό και στη συνέχεια να δουν πόσο όμορφο είναι το συγκεκριμένο άθλημα. Και πόσο θα, θα μορφύνουν αυτά τα κορίτσια, έτσι. Σαφέστατα τα το... Τα ωφέλη δηλαδή, ποια είναι από αυτό το άθλημα για τα παιδιά. Γενικά η γυμναστική χαρίζει... Ναι, ναι. ε, το ωραίο είναι σε αυτό το άθλημα ότι δίνεται η ευκαιρία, επειδή είναι ομαδικό άθλημα. Και επειδή είναι οι κανονισμοί διαφορετικοί τη παγκοσμιομοσπονδία, δίνουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά, νέε αθλήτριε και αρκετέ αθλήτριε να βγουν στο εξωτερικό. Να λάβουν μέρο. Να, να βγουν να δουν παγκόσμια πρωταθλήματα, να λάβουν μέρο σε παγκόσμια πρωταθλήματα όπω τελευταία είχαμε στην πρέβεζα εμεί του Βαλκανικού Αγώνε, κάναμε θεσμό. Ω Ελλάδα, mm -hmm. πρώτα στη δική μα εδώ η ελληνική, όπου έγινε δεκτό και γίνανε οι πρώτοι βαλκανικοί αγώνε στην Ελλάδα. Μας. Α, α. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και για ένα παγκόσμιο εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τα ωφέλη είναι ότι όντω η εμπειρία των αθλητριών και των αθλητών, γιατί υπάρχει και κατηγορία Mix όπου μπορεί να λάβει μέρο και αγόρι μέσα στην ομάδα, α, είναι ότι η εμπειρία που αποκτούν στο εξωτερικό βλέποντας και τις χώρες οι οποίες αυτές το δημιουργήσαν το άθλημα είναι τεράστια. Στο οικονομικό κομμάτι, πώ πάντα πράγματα υπάρχουν, χορηγίε, έχετε βοήθεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι κάνετε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και δύσκολη για να διαδώσετε το, το άθλημα αυτό. Και τι, τι γίνεται, πώς πάντα πράγματα. Καταρχά, δεν υπάρχουν επιχορηγήσει αυτή τη στιγμή. Είμαστε εκτό Γενική Γραμματεία διότι είμαστε ακόμα υπό ένταξη. Mm -hmm. ε, πιστεύουμε σύντομα να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή είναι από ίδια κεφάλαια και από τους γονείς και από τους χορηγούς. Γι' αυτό α, η, 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 η κυρία Ρούλια δεν το είπε προηγουμένως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που πρέπει να έχουμε Εννοείτε. και στους χορηγούς μας που είναι εδώ, τους τοπικούς βασικά, εσάς που μας φέρατε εδώ στο κανάλι, ναι, η περιφέρεια, ο Δήμος και οι πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι στηρίξαν αυτή την κίνηση και τη δική μας και βασικά τα κορίτσια εδώ που είναι το φιλοξενούμενο σωματείο της πόλεως και είναι... Για να γίνει αυτή η εκδήλωση, χρειάζεται χρήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε σούπερ θεάμα 1η και 2 super Οκτωβρίου. Θέαμα. Να γεμίσει ο κόσμο το κλειστό, θα είναι σίγουρα θα φύγει ικανοποιημένο. Με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω ναι. ιδιαίτερα και το Δήμο Λαμία, την Περιφέρεια Αστερεά mm -hmm. Ελλάδα, όλου του επιχειρηματίε τη πόλη που στήριξαν την προσπάθεια στο να έρθουν εδώ οι αγώνε και να διεκπερωθούν με τον καλύτερο τρόπο. Και σα καλούμε όλου εκεί. Καθώς επίσης και εσάς, το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, για όλη την ε, στήριξη. Ε, θα σας είμαστε, περιμένουμε, θα σας περιμένουμε όλοι εκεί, εκεί στο γήπεδο. Θα γήπεδα. είμαστε όλοι εκεί, όλοι εκεί. Λοιπόν, κύριε Αρούλια, κύριε Βαϊόπουλη, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας, σας, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.